Εγώ και οι συμμαθητέ μου θεωρούμαστε από πολλού, ακόμα και από καθηγητέ, πω είμαστε κατώτερα παιδιά από άλλου. Παιδιά που δεν κατάφεραν να τα απεξέλθουν σε γενικό και πήγαμε πάλι για να μάθουμε τρία βασικά πράγματα και να βγούμε γρήγορα στην αγορά εργασία. Γι' αυτό και μα πλασάρουν τη μαθητεία και την πρακτική άσκηση, σαν ευκαιρία ζωή. Μια μα στέλνουν στα μεγάλα αφεντικά ω θηνού εργαζόμενου με πολλέ φορέ μισθό χαρτζηλίκι ή και καθόλου. Η μαθητεία όμω είναι χρήσιμη. Μπορεί πραγματικά να μάθει από αυτή. Έτσι όπω γίνεται όμω σήμερα, δεν προσφέρει αυτά που θα έπρεπε. Υπάρχει όμω τρόπο να μάθουμε πραγματικά από τη μαθητεία, αναβαθμίζοντα τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Να βοηθάει πραγματικά να μάθει κανεί αυτό που επέλεξε και να συνδέεται με την επαγγελματική προοπτική. Να οργανώνεται με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας και όχι μόνος του, ο καθένας μας να ψάχνει να βρει εργοδότη και ταυτόχρονα να εξασφαλίζονται και οι κατάλληλοι καθηγητέ γι' αυτό. Ταυτόχρονα, σε πολλά ΕΠΑΛ, όπω και στο δικό μου, πολλοί στους μαθητές μου το πρωί είναι μαθητέ στην τέχνη του και το βράδυ δουλεύουν για να στηρίξουν οικονομικά την οικογένειά του. Εμεί όμω, τα παιδιά των ΕΠΑΛ ούτε τεμπέληδε είμαστε, ούτε τίποτα από αυτά που μα παρουσιάζουν. Ψαχνόμαστε με την ειδικότητά μα, ρωτάμε, προσπαθούμε να τα απεξέλθουμε σε συνθήκε στο σχολείο που δεν βοηθάνε κανένα μαθητή, το πρόβλημα βέβαια δεν είναι μόνο οι διάσπαρτε με μονομένε γνώσει χωρί μία βάση, μία συνέχεια. Που δεν υποτιμώ, είναι και αυτό. Το πρόβλημα είναι πως ακόμα και αυτή η αποστηρωμένη γνώση που παίρνουμε συνοδεύεται από εξοπλισμό και υποδομέ οριακά απαρχαιωμένα. Για παράδειγμα, εγώ είμαι στην κατεύθυνση τη πληροφορική. Στο εργαστήριο που απασχολούμαστε, οι υπολογιστέ μα είναι αργοί και παλιά τεχνολογία. Χωρί τα βασικά προγράμματα που πρέπει να διδαχτούμε. Για παράδειγμα, ενώ κάνουμε κατασκευή αλγορίθμων, ακόμα δεν έχουμε δει πώ αυτά είναι στην πραγματική ζωή. Γιατί του γράφουμε μόνο στο χαρτί, ο δάσκαλο διορθώνει με το μάτι και δεν ξέρουμε αν σε πραγματικέ συνθήκε αυτό θα τρέχει σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή. Αντίστοιχα, στο ναυτικό ΕΠΑΛ, τα παιδιά στηβάζονται σε πλημμυρισμένα εργαστήρια, μάλλον για να είναι σε άμεση επαφή με το νερό που μέσα υπάρχουν μηχανήματα που δεν μπορούν να δουλέψουν. Οι νοσηλευτική, οι καθηγητές, κάνουν αντιμαθήματα. Αντί δηλαδή να διδάσκουν στα παιδιά ποιε είναι σήμερα οι σύγχρονες πρακτικές που, εφαρμ... που εφαρμόζονται στον κλάδο, τους διδάσκουν τι να μην διαβάζουν από τα βιβλία τους, γιατί είναι μη εφαρμοσ... εφαρμόσιμες τεχνικές στο σήμερα. Και για να κρύψουν όλα αυτά τα προβλήματα, όλα αυτά τα πράγματα δείχνουν τα προγράμματα Εράσμου σαν καινοτομία, όπου οι με τη συμμετοχή του. Ο μαθητή με τη συμμετοχή του αποκτά γνήσια επαγγελματική εμπειρία, μαθαίνει να είναι παραγωγικό, ανταγωνιστικό, αλλά και ταυτόχρονα πυθύνιο στα πλαίσια τη επιχείρηση. Βέβαια, δεν λένε ότι πρακτικά μα στέλνουν τσάμπα σε μεγάλε εταιρείε του εξωτερικού και του εσωτερικού για να βγάλουμε τη λάτζα τη κάθε εταιρεία που θα μα τασει με εμπειρία. Στο σχολείο μου, το προηγούμενο διάστημα, οι δυνάμει τη ΚΝΕ ηγήθηκαν να συζητηθούν πλευρέ που καταλήγουν πω οι επαλήτε δεν τσιμπάνε από τέτοια. Πρωτοστατήσαμε μέσα από τα μαθητικά μα συμβούλια για μαζικέ γενικέ συνελεύσει για όλα τα προβλήματα του σχολείου, αλλά και γενικότερα ζητήματα, γιατί δεν ζούμε μέσα σε γυάλα. Δεν μείναμε άπραγοι στο θάνατο του Κώστα και του Βασίλη. Οργανώνουμε δράσει και για να αναδεικνύονται συνεχώ οι ανάγκε που έχουν οι μαθητέ, και η ανάγκη είναι ο αθλητισμό, ο πολιτισμό, ο ελεύθερο χρόνο. Για παράδειγμα, στο 15 μελέ του Επάλμου, προχωράμε σαν τη τουρνουά μπάσκετ στι 21 Μάρτη, γιατί δεν ανεχόμαστε τα φασισταριά να βολοδέρνουν, να σπέρνουν μέσα στο σχολείο μηνύματα απέναντι σε κάθε παιδί που δεν μοιάζει στα πρότυπά του. Δείχνουμε την αλληλεγγύη μα σε κάθε σχολείο τη περιοχή, όπου στον αγώνα του 8ου γυμνασίου και του 7 ου Λυκείου. Που απειλούνται με έξωση συμμετέχοντα στη μαζική μαθητική συγκέντρωση στη Νέα Σμύρνη. Τελικά, οι μαθητέ στο Νεπάλ, σε αυτού σε αυτούς που μα λένε: πως Δεν είμαστε για τα πολλά, εμεί απαντάμε. Κανένα μα δεν είναι για τα λίγα και τα μισά. Είμαστε για τα πολλά και τα μεγάλα. Γιατί ο κόσμο μα ανήκει. Ό,τι βλέπουμε γύρω μα, το φτιάχνουμε εμεί, οι γονεί μα, ο λαό. Και έχουμε δικαίωμα τον κόσμο που κάνουμε τα όνειρά μα να τον φέρουμε στο δικό μα μπούι. Γι' αυτό κι εγώ, όπως και πάρα πολλοί, είμαστε στην Παλεύουμε για την ανατροπή της απειλας που ζούμε. Παλεύουμε για τον σοσιαλισμό. Για να ζούμε πραγματικά ελεύθεροι, με ζωή, εκπαίδευση που μας αξίζει. Αυτή την περίοδο που κορυφώνονται οι εκλογικές διαμάχες, πολλοί καλοθελητές θα μας καλέσουν να πάρουμε τη ζωή στα χέρια μας. Να στηρίξουμε κάθε λογική κόμμα που θα μας τάξει καλύτερο σχολείο. Αλλά εμείς δεν είμαστε γατάκια. Του είδαμε τόσο καιρό. Το άγχος, η μισή γνώση, το ατελείωτο φροντιστήριο, η φτώχεια, τα εργατικά τυχήματα έχουν την υπογραφή Νουδού ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ και ό,τι η κυβέρνηση έχει περάσει μέχρι τώρα. Από την άλλη, ο αγώνα, η ελπίδα, το χαμόγελο, η ανάταση, η νίκη σε δικαιώματα έχει μόνο μία υπογραφή. Και αυτή είναι η υπογραφή του ΚΚΕ και της ΚΝΕ. Είμαστε βέβαιοι πω περισσότεροι συμμαχτέ μα φέτο θα ψηφίζουν όπω ονειρεύονται, αγωνιστικά, άρα κουκουέ. Στο τέλο τέλο, οι μαθητέ των ΕΠΑΛ όλοι μαζί θα κάνουμε δύναμη τη μαγιά μα που έχουν αποκτήσει από τι εμπειρίε μα και την ίδια τη ζωή. Και αυτή τη δύναμη θα τη δώσουμε στην ΚΝΕ και στο ΚΚΕ με κάθε τρόπο.